Και πάμε να κάνουμε τη συζήτησή μας για τη Ρωσία και το τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο που κοντέψαμε να έχουμε πραξικόπημα, αλλά δεν είχαμε πραξικόπημα. Ανταρσία, πραξικόπημα, ξεκίνησαν τα στρατεύματα του Πριγκόζη σε μια πορεία προς τη Μόσχα. Στην πορεία αυτή σταμάτησε με μεσολάβηση του Λουκασέγκο. Το τι ακριβώς έγινε, τι σημαίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα της Βάγκνερ αλλά και του ρωσικού στρατού, θα τα συζητήσουμε μαζί με τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον Ιωάννη τον Κοντούλα. Κύριε Κοντούλα, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε όντως πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη Ρωσία. Για να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο του τι συνέβη, για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, πώς πήρε την απόφαση ο Πριγκόζιν να ξεκινήσει να κάνει αυτή την μίνι ανταρσία, η οποία εξελίχθηκε σε μια πορεία η οποία δείχνει κατεύθυνση την Μόσχα. Καταρχήν να πούμε ότι υπήρχε πάντοτε ένταση ανάμεσα στην ομάδα του Πριγκόζιν, τη Βάγκνερ, ως κατ' ουσίαν ιδιωτικό στρατό υπό τον έλεγχο του ρωσικού κράτους και τις επίσημες θεσμικές δομές του ρωσικού κράτους, το Υπουργείο Άμυνας ιδίως. Η ένταση αυτή υπήρχε ήδη πριν την εκδήλωση ακόμη και της εισβολής και επιτάθηκε μετά την εκδήλωση της εισβολής στην Ουκρανία, καθώς ο Πριγκόζιν δεν είχε κάποια θεσμική ιδιότητα ώστε να αναφέρεται, να έχει για απόδοση ευθύνης, και φυσικά το Υπουργείο Άμυνας υπό τον Σοϊγκού δεν κάλυπτε πάντοτε τις ανάγκες του Πριγκόζιν. Αυτό που λέει ο Πριγκόζιν, δεν μας δίνετε όπλα, μας έχετε αφήσει και σκοτωνόμαστε, είναι όλα αλήθεια φυσικά. Χρησιμοποιούνταν ως κρέας για τα κανόνια πολύ συχνά οι μαχητές της Βάγκνερ. Άρα λοιπόν η ένταση υπήρχε. Τι συνέβη τώρα και παροξύνθηκε η κατάσταση? Ακριβώς λόγω της αυτονομίας και του ανεξέλεκτου χαρακτήρα του Πριγκόζιν, επιχείρησε το Υπουργείο Άμυνας να ελέγξει σε μεγαλύτερο βαθμό τους μαχητές. Μπορούμε να το δούμε ψυχρά ως μια απόπειρα εξορθολογισμού της στρατιωτικής δυναμικής της Ρωσίας, η οποία έχει βαλτώσει στην Ουκρανία. Να προσπαθήσει λοιπόν να ελέγξει και τις δυνάμεις της Βάγκνερ, καλώντας τους μαχητές της να υπογράψουν συμβάσεις ατομικές με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοφόροι δεν θα ελέγχονταν από τον Πριγκόζιν, διότι θα πληρώνονταν αποκλειστικά από το ρωσικό κράτος και θα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας. Άρα ο Πριγκόζιν θα έχανε το μοχλό πίεσης που είχε, δεν θα είχε τίποτα πλέον. Άρα λοιπόν μπορούμε να το δούμε με αυτή την ανάγνωση ως μια ότι παροθήθηκε κατά κάποιο τρόπο ο Πριγκόζιν να κάνει αυτή την ανταρσία, γιατί έτσι πρέπει να το περιγράψουμε, είναι μια ανταρσία, γιατί έχουμε μονάδες σε συνάφεια με το ρωσικό κράτος, οι οποίες εξεγείρονται κατά των επισήμων δομών, τη μικρή αυτή εξέγερση, προσπαθώντας να διατηρήσει την επιρροή του. Να θυμόμαστε παρότι ότι η Ρωσία δεν έχει το θεσμικό, τις θεσμικές υποδομές ή την εμπειρία των δυτικών κρατών. Φανταστείτε τώρα, θα ήταν δυνατή ποτέ μια τέτοια εξέλιξη στις ΗΠΑ, στην Κίνα ακόμη? Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη στη Ρωσία. Και δείχνει ακριβώς το χαμηλό επίπεδο των θεσμικών υποδομών της Ρωσίας, που είναι μια ομάδα, είναι ένα κράτος έρμεο αντιμαχόμενων συμφερόντων. Τι θα συνέβαινε, κύριε Κοτούλα, αν τελικά κατάφερνε, αν εξελισσόταν αυτό το πράγμα σε πραξικόπημα, θα είχε πετύχει, θα είχαμε ένα στρατιωτικό καθεστώς Βάγκνερ? Καταρχήν δεν είναι σίγουρο ότι ήταν πραξικόπημα με την έννοια ότι είχε την πρόθεση να καταλάβει την εξουσία παρά τις διακηρύξεις του. Ήταν περισσότερο, νομίζω, μια απόπειρα να αποσπάσει, να κατοχυρώσει ένα είδους επιρροής και ίσως υπερεκτίμησε και τις δυνατότητές του. Θα λέγαμε ότι ο Πούτιν το χειρίστηκε μάλλον καλά, με την έννοια ότι δεν άφησε την κατάσταση να παροξυνθεί υπό το φόβο ότι θα μπορούσαν κάποια τμήματα του ρωσικού στρατού να συνταχθούν με τη Βάγκνερ. Και διατήρησε κάποιες ισορροπίες και ουσιαστικά δεν υποχώρησε σε κάτι. Βέβαια, αποδυναμωμένος βγαίνει, θα το σχολιάσουμε αργότερα. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα τέτοιο σενάριο? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τμήματα του ρωσικού στρατού ενώνονται με την Βάγκνερ, αποκτούν τον έλεγχο της Μόσχας. Αυτό που θα γινόταν είναι ότι θα είχαμε μια νέα δομή, θα έφευγε ο Πούτιν σίγουρα. Και δεν είμαι όμως σίγουρος ότι αυτό το νέο καθεστώς θα ήταν υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα τμήμα των ρωσικών ελίτ το οποίο θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και είναι μέσα στη δομή της εξουσίας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που ανέφερε ο Πριγκόζιν, ότι κοιτάξτε, σας λέγαν ψέματα για την εισβολή, δεν υπήρχε κάποια καταδίωξη κατά των ρωσόφωνων. Αυτές οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, είναι προπαγάνδα
του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Εγώ τα βλέπω δομικά, δεν με ενδιαφέρει τόσο ο Προγκόζιν ή τα πρόσωπα. Αυτό που βλέπω είναι ότι ένα τμήμα του ρωσικού μηχανισμού, γιατί όλα αυτά υποκινούνται από την αποτυχία στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αν νικούσαν, δεν θα γινόταν τίποτα. Ένα τμήμα λοιπόν του ρωσικού κράτους μηχανισμού, όπως θέλετε πείτε το, είναι οι συλλοβίκοι λεγόμενοι, είναι οι ελίτ, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με καταστάσεις ασφάλειας. Μπορεί να είναι στρατιωτικοί, μπορεί να είναι αστυνομία, μπορεί να είναι χωροφυλακή. Αυτοί είναι που ελέγχουν τη Ρωσία, δεν είναι τα οικονομικά συμφέροντα. Ένα τμήμα λοιπόν αυτού του μηχανισμού θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση αυτή μπορεί να είναι ακόμη και η αποχώρηση πλήρως των Ρώσων. Θα τα δούμε. Θα μπορούσε ο Πριγκόζιν να δράσει από μόνος του χωρίς τη στήριξη είτε αυτών των οποίων μας περιγράψατε, μια ομάδα της ρωσικής ελίτ, είτε επειδή διακινούνται αυτά τα σενάρια, να πάρει χρήματα από δυτικές δυνάμεις, μυστικές υπηρεσίες, να τα τσέπωσε, αλλά στην πορεία να σταμάτησε και την πορεία. Δεν θεωρώ πιθανή την ανάμειξη των δυτικών υπηρεσιών, διότι πιστεύω ότι φοβούνται το χειρότερο σενάριο. Οπότε δεν θα ξεκινούσα μια τέτοια διαδικασία που η Ρωσία θα κατέληγε σε ένα πιθανώς χειρότερο σενάριο. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι υπήρχε αυτό που λέτε. Υπήρχε κάποια επαφή με ανώτατους στρατιωτικούς και ίσως είχε εξασφαλίσει κάποιες διαβεβαιώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπόρεσε και κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητος. Βέβαια αυτό καμιά φορά δεν πρέπει να ερμηνεύουμε τα πάντα ως μέρος σχεδίου. Ξέρετε, είναι και η ανικανότητα των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Ναι, η οποία αποδείχθηκε και στο πεδίο των μαχών σε μεγάλο βαθμό. Αποδείχθηκε στο πεδίο της μάχης και εδώ αποδείχθηκε ότι δεν είχαν και εφεδρείες στα μετόπισθεν. Όταν οι μόνες τους εφεδρείες είναι η ρωσική εθνοφρουρά, η Ροσκβάρντια, η ειδική αστυνομία, η ομών και η ΣΟΜΠΡ, η ταχεία απόκρισης μονάδες, εδώ υπάρχει και θέμα δομής διάταξης των δυνάμεων. Άρα λοιπόν όλα αυτά δείχνουν, είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του Πούτιν. Το πλήγμα στην αξιοπιστία του Πούτιν αφορά ότι έπρεπε να παρέμβει ο Λουκασέγκο, ένας ο οποίος ήταν δεύτερο βιολί. Ακριβώς, για να λύσει την κατάσταση. Αυτό μας έκανε κάπως εντύπωση. Ο Λουκασέγκο, ο οποίος θεωρείται και σε ένα βαθμό πιόνι του Πούτιν, να μπει να σώσει τον Πούτιν σε αυτή τη συγκυρία και να έχει μεγαλύτερη επιρροή από εκείνο. Ναι, ακριβώς. Από όποια άποψη να το δει κανείς, έχει κυθεί ο Πούτιν, διότι δεν κέρδισε κάτι με όλη αυτή την κατάσταση. Με μια εξέγερση εντός της επικρατείας του, με μεσολάβηση του Λουκασέγκο, ο οποίος ελέγχει απόλυτα τη Λευκορωσία, ναι, μεν είναι εξαρτημένος από τη Ρωσία, σε όλη αυτή τη διευθέτηση και με μια εικόνα δυναμίας. Ναι, μεν απεφεύχθησαν τα χειρότερα, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά θα είναι η αρχή για δεύτερες σκέψεις πάλι σε αυτές τις ομάδες του Σιλοβίκη, της ελίτ, της στρατιωτικού, σε επίπεδο στρατιωτικού ασφαλείας, για την επόμενη μέρα και για το αν ο Πούτιν τελικά θα πρέπει να συνεχίσει να αποσυρθεί, το οποίο θα συνδυαστεί βέβαια με ένα συμβιβασμό στην Ουκρανία. Θα αυτό αλλάξουν οι συσχετισμοί των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, θα αποκεφαλίσει τον Υπουργό Άμυνας, τον Σοϊγκού, γιατί Σοϊκού αυτό γράφτηκε. Το Γερασίμοφ, όχι. Όχι, δεν θα, ο Πούτιν δεν θέλει να θεωρήσει ότι ενεργεί υποπίεση, δεν θα κάνει τίποτα. Δηλαδή σε όλη αυτή την αναμέτρηση μάλλον χαμένος βγήκε ο Πριγκόζιν, δεν του βγήκε η ζαριά που ήλπιζε. Και δεν θα το κάνει και με το πρόσχημα, δεν είναι και πρόσχημα, εν μέσω πολέμου δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ο Γερασίμοφ και ο Σοϊγκού, αλλά κυρίως ο Γερασίμοφ, είναι ότι καλύτερο διαθέτει η Ρωσία εδώ αυτή τη στιγμή, ναι. Σε επίπεδο στελεχών. Βέβαια ακόμη και αυτός χρησιμοποιεί τις ίδιες τακτικές και δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ουκρανία, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα καλύτερο επίπεδο από άλλους της ελίτ. Αν βγάλει και τον Γερασίμοφ, θα έχει θέμα η Ρωσία. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία αυτό καθε αυτό αλλάζει κάτι? Αλλάζει υπό την έννοια ότι προκαλείται σε επίπεδο ηθικού μια αποδιοργάνωση. Βρήκανε την ευκαιρία οι Ουκρανοί να μπορέσουν να προωθηθούν λίγο. Παρ' όλα αυτά βέβαια η επίθεση τους δεν έχει ακόμη σημειώσει την επιτυχία που θα ήθελαν. Δεν αλλάζει σε βάθος χρόνου, διότι θα αναδιοργανωθούν οι ρωσικές δυνάμεις και θα συνεχίσουν να αμήνονται πλέον. Αλλά πλέον μιλάμε για άμυνα των Ρώσων στα κατηλημένα εδάφη. Είναι ένας πόλεμος, ναι, που δεν μπορεί να νικήσει η Ρωσία. Αν ήταν θα τον είχε νικήσει. Δεν μπορεί η Ρωσία να νικήσει αυτό το πόλεμο και είναι πότε θα έρθει η αλλαγή στην αντίληψη των ρωσικών ελίτ και θα πούνε φεύγουμε. Όπως φύγαν ας πούμε οι Αμερικανοί από το Βιετνάμ, που ήρθε η αντίληψή τους, είπαν εντάξει, το κάναμε για κύρος, να μην δείξουμε ότι υποχωρήσουμε, αλλά
το κόστος υπερβαίνει το όφελος. Ναι, ναι, ναι. Το γεγονός ότι από όλες τις χώρες η Τουρκία ήταν αυτή που βγήκε μπροστά και στήριξε ανοιχτά τον Πούτιν, ενώ όσο βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η στάση του Πρικόζιν, σημαίνει κάτι? Ναι, σημαίνει ότι η Τουρκία, πρώτα απ' όλα, όπως ξέρουμε, πιθανότατα ο Πούτιν και οι υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριών της Ρωσίας είχαν ειδοποιήσει τον Ερντογάν για το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Mm-hmm. Από εκεί πήρε την πληροφορία πιθανότατα. Άρα υπάρχει μια νέα σχέση. Δείχνει ότι η Τουρκία, ναι, σταθερά στηρίζει τον Πούτιν, είναι προσδεδεμένη σε αυτόν τον άξονα και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ουσιοδός. Η Τουρκία κάνει ένα παιχνίδι εξορρόπησης, ακόμη δεν έχει βελτιώσει τις σχέσεις με το δυτικό στρατόπεδο και δεν αναμένεται να το πράξει. Και ίσως πρέπει να το δούμε και στο στυλ του Ερντογάν, που δεν θέλει να συμμορφώνεται καθόλου με τη Δύση, ότι θα κάνει ό,τι θέλει και θα στηρίξει όποιον θέλει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοντούλα. Να είστε καλά. Εγώ, καλημέρα. Καλημέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.